Ο Πιέρ Κουντέ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στην Αθήνα. Περνάει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μια σπουδαία κίνηση από πλευράς των Ερυθρόλευκων που αποκτούν ένα πραγματικό σκυλί στη μεσαία γραμμή. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε συνοδευόμενος από τον μάνατζέρ του και μέλη της οικογένειάς του το βράδυ της Τρίτης και στις πρώτες του δηλώσεις ήταν αρκετά φιδωλός, παραπέμποντας στις οριστικές ανακοινώσεις από πλευράς Ολυμπιακού. Well, I want to say I'm very happy to be part of the team and I'm very happy, I'm very surprised like they really received me and I'm ready to work and any declarations I'm going to do it later after the medical test. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευτυχισμένος. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Οποιαδήποτε άλλη δήλωση θα την κάνω αύριο που θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες. Όσον αφορά στο θέμα του τερματοφύλακα, ο Φαμπιάνο φέρεται να βρίσκεται πρώτος στην ερυθρόλευκη λίστα του Πέντρο Μαρτίνς για την καταστάτη του ΣΑ, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αναμένεται να μετακομίσει στους Γούλφς. Ο στατικαταστάτης του Ρουί Πατρίτσιο, που με τη δική του σειρά θα βρεθεί στην ομάδα της Ρώμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ο Ολυμπιακός δεν εξετάζει και άλλες αρκετά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, οι οποίες όμως σε λέω γύρω σίγουρα θα είναι χρονοβόρες. Και μιλάμε βεβαίως για τον Βάτσλικ, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Τσεχίας. Την ίδια ώρα και για τα θέματα εξτρέμ και αριστερού μπακ. Στο πρώτο έχει προταθεί για τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Μανέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ρίο Αβε, είναι παίκτης που τον γνωρίζει αρκετά καλά ο Πέντρο Μαρτίνς. Για τη θέση του αριστερού μπακ αναμένεται η απάντηση του Χωσέ Χολέβας, παίκτη τον οποίο θέλει πάρα πολύ ο προπονητής του στην ομάδα να επιστρέψει και να υπογράψει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Βεβαίως υπάρχει πάντα σε αυτή την περίπτωση και ο Σέαν Κολάσινατς, ο Βόσνιος 28 χρονών, ο οποίος αποχώρησε από την Σάλκε, στην οποία βρέθηκε ο δανεικός από την Άρσεναλ, είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο παίκτης έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Gunners, αλλά αυτό μπορεί να σπάσει, καθώς ο Μικέλ Αρτέτα δεν τον υπολογίζει για την επόμενη σεζόν. Εννοείται βέβαια ότι η περίπτωση Κολάσινατς είναι πολύ ενδιαφέρουσα.